Legal, tá chefe. Το θέμα μας είναι οι άλλοι. Ποιοι είναι οι άλλοι? Όλοι οι άλλοι που μας περιβάλλουν. Οι τριγύρω μας. Οι κοντινοί ή όσοι συναντάμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Είναι αυτοί που λέει ο Κύριος οι πλησίων, οι πλησιέστεροι. Εκείνοι που γνωρίζουμε και μας γνωρίζουν, με τους οποίους ζούμε. Και για τους οποίους έχουμε την εντολή αγαπήσεις των πλησίων σου. Προσέξτε, η εντολή είναι συγκεκριμένη. Αγαπήσεις των πλησίων σου. Να αγαπήσεις εκείνον που είναι δίπλα σου. Όχι γενικά και αόριστα. Εγώ αγαπάω όλο τον κόσμο. Τι να το κάνω? Όλοι τους αγαπάμε. Η εντολή είναι να αγαπάμε τους άλλους όταν είναι πλησίον μας, όταν είναι κοντά μας. Και βλέπουμε τα ελαττώματά τους και βλέπουμε τις αδυναμίες τους. Το να αγαπάς κάποιον που είναι στην Αμερική ή στην άλλη άκρη του κόσμου δεν στοιχίζει τίποτα. Γι' αυτό ακριβώς και η αγάπη μας θα έχει ανταμοιβή και θα έχει αξία όταν είναι η αγάπη προς τον πλησίον, προς τον διπλανό. Τι είναι για μας οι άλλοι? Ανέφερε ο καλός μας ο παπάς μια πασίγνωστη φράση ενός Γάλλου αθέου, ο οποίος λέει «Η κόλασή μου είναι η άλλη». Ο γέροντάς μου λέει την άλλη φράση, μας έλεγε. «Είδες τον αδερφό σου, είδες Κύριο τον Θεό σου». Ποιος έχει δίκιο? Ή ο ένας θα έχει δίκιο ή ο άλλος. Πριν κάμποσα χρόνια, μια Κυριακή, σε μια εκκλησία, είχανε μνημόσυνο και είχανε κόλυβα. Ψάλανε για τον κεκοιμημένο, μοιράστηκαν τα κόλυβα. Το αποτέλεσμα ήταν να πεθάνουν 15 άτομα. Τα κόλυβα είχαν μέσα δηλητήριο. Δεν είχαν δηλητηριαστεί από το σκεύος ή από το πράσινο. Κάποιος είχε βάλει μέσα στα κόλυβα δηλητήριο. Έγιναν έρευνες, συλλάβανε τον δράστη. Ήταν μια γυναίκα, παράλυτη. Παράλυτη σε καροτσάκι. Έγινε η δίκη. Το δικαστήριο της επέβαλε την εσχάτη των ποινών, εις θάνατο. Εκτέλεση. Ακόμα ίσχυε η θανατική ποινή. Λίγο πριν θανατωθεί, όταν την είχαν κλείσει φυλακή, πηγαίνει ο παπάς του χωριού. Όπως ο κάθε πατέρας πονάει τα παιδιά του, όπως ο κάθε τσοπάνης δεν θέλει να χαθεί κανένα πρόβατο. Πηγαίνει στη φυλακή και την βρίσκει. Προσπαθεί να την οδηγήσει στη μετάνοια, να την κάνει να καταλάβει τι έκανε και να μετανοήσει. Αυτή μίλησε σαν αγρίμια. Δεν ήθελε ούτε να ακούει κουβέντα. Έφυγε ο παπάς. Την επισκέφτηκε πάλι και πάλι. Κάποια στιγμή την βρήκε λίγο πιο μαλακιά, πιο υποχωρητική. Δέχτηκε να συζητήσει μαζί του και να απολογηθεί αυτό που έκανε, για αυτό που έκανε. Και του λέει «Έκανα λάθος. Έκανα λάθος. Έβαλα τις φωνές. Δεν έπρεπε να δηλητηριάσω αυτά τα 15 άτομα. Έπρεπε να δηλητηριάσω όλο το χωριό. Γιατί ήμουν απαράλυτη και δεν ερχόταν κανείς να με δει. Γιατί είχα ανάγκη και δεν αφιερούσε κανείς να έρθει λίγα λεπτά να με ρωτήσει αν χρειάζομαι κάτι. Όλους έπρεπε να τους δηλητηριάσω». Μετά από μερικές μέρες πήγανε στις φυλακές στην Αθήνα, πήγε και ο παπάς από κοντά. Τελικά, αντιμετωπίζοντας το θάνατο, έσπασε αυτή η καρδιά της που είχε γίνει από πέτρα και ξανά γίνε ανθρώπινη και ζήτησε να εξομολογηθεί και μετενόησε. Τη φοβερή στιγμή της εκτέλεσης
έκανε το σταυρό της, κλαίγοντας και λέγοντας «Θεέ μου, συγχώρεσέ μου». Ακούστηκε το επισκοπόν πύρ και έπεσε νεκρή. Φαίνεται να έχει δίκιο ο άθεος φιλόσοφος. Η κόλασή της ήταν η άλλη. Είναι έτσι. Σε μια πόλη εδώ κοντά σας σχετικά, δεν θα πω το όνομα γιατί ανέφερα την περιοχή σε κάποια άλλη ομιλία και κάποιος σκανδαλίστηκε, έγινε ένας πόνος. Κάποιος σκότωσε έναν ψυχρό, έναν συνάνθρωπό του και εξαφανίστηκε. Και η αστυνομία συνέλαβε κάποιον που πέρναγε εκείνη την ώρα τυχαία και τον πήγανε στο δικαστήριο. Και το δικαστήριο αποφάνθηκε ένοχος και τον κλείσανε φυλακή. Γνώρισα κάποιον εισαγγελέα, ο οποίος ήταν γνωστός του και έμαθα και την υπόλοιπη ιστορία του. Άλλη φορά θα τα πούμε σε άλλη ομιλία. Ο χριστιανός αυτός σκέφτηκε προς το Θεό «Ας γίνει το θέλημά σου». Και έμεινε στη φυλακή χρόνια. Χρόνια. Άδικα. 20 χρόνια φυλακή. Λέγοντας πάντα «Δεν σκότωσα εγώ». Κάποτε κάποιος ξεψυχάει, βρίσκεται σε τελευταία του. Φωνάζουνε παπά να τον εξομολογήσει. Και πηγαίνει ο παπάς, εξομολογείται και λέει «Πάτερ μου, συγχώρεσέ με, εγώ σκότωσα τον τάδε». Και όχι εκείνος που τον έχουν 20 χρόνια τώρα φυλακή. Άδικα τον έχουν φυλακή. Και ο παπάς δεν ήξερε τι να κάνει. Του λέει «Αν θέλεις να βγει από τη φυλακή, πρέπει να το ομολογήσεις μόνος σου μπροστά σε εισαγγελέα. Αφού με εξομολογήσει, εγώ είμαι παπάς και δεν μπορώ να ανακοινώσω αυτό που μου λες. Αν μετανόησες και θέλεις να βγει ο άνθρωπος από τη φυλακή, να το πεις σε εισαγγελέα». Τρέχοντας, φέρανε αστυνομικούς, φέρανε εισαγγελέα και μπροστά στον εισαγγελέα έκανε την ομολογία του, μόλις πρόλαβε και ξεψύχησε. Το δικαστήριο στέλνει αμέσως σήμα στη φυλακή ότι ο κατηγορούμενος για φόνο τάδε είναι αθώος και πρέπει να αποφυλακιστεί. Και η έκπληξη. Αυτός που είχε φυλακιστεί άδικα δεν ήθελε να βγει από τη φυλακή. Όχι, έλεγε. Εγώ εδώ ανακάλυψα τον Θεό. Εδώ προσφέρω έργο. Εδώ συζητώ με τους αδερφούς μου τους φυλακισμένους. Εδώ διαβάζουμε μαζί την Αγία Γραφή. Εδώ διαβάζουμε πατερικά βιβλία. Εδώ είμαστε μια οικογένεια. Τους στηρίζω. Αφήστε με, σας παρακαλώ, στη φυλακή. Τελικά υποχώρησε. Με μια συμφωνία δέχτηκε να βγει. Να μπαίνει φυλακή όποτε θέλει. Και να κάθεται όσο θέλει. Βγήκε από τη φυλακή. Και όταν βγήκε, το πρώτο που του είπαν ήταν να σκοτώσει τα παιδιά εκείνου που τον έκλεισε φυλακή. Και αυτός έκανε ένα τραπέζι για να χαρούν όλοι και τους κάλεσε όλους. Και η πρώτη που κάλεσε ήταν τα παιδιά εκείνου που κατάστρεψε τη ζωή του. Και τους έκανε το τραπέζι. Ξέρω και το όνομά του, το έμαθα μετά. Ο τότε Μητροπολίτης Θεσσαλοκαρνανίας τον χειροτώνησε κληρικό και σαν παπάς πια γύρινε και με το πετραχύλι εξομολογώντας πλήθος χριστιανών. Ποιος είχε δίκιο τώρα? Το ερώτημα αντιστρέφεται. Μήπως είμαστε εμείς η κόλαση για τους άλλους? Μήπως εμείς κάνουμε τη ζωή των άλλων κόλαση και μετάζουμε κι εμείς στην ίδια κόλαση? Έτσι δεν είναι? Πολλοί άρρωστοι υπάρχουν και άλλοι παράλυτοι υπάρχουν. Δεν δηλητηριάζουν όμως τους άλλους. Το πρόβλημα λοιπόν μήπως δεν είναι οι άλλοι, αλλά είμαστε εμείς?
πάντα κοιτάμε να βλέπουμε τις ευθύνες και τις ενοχές των άλλων. Στον εαυτό μας κάθε πότε κοιτάμε. Μήπως είμαστε εμείς η κόλαση των άλλων. Φαίνεται ότι ο φιλόσοφος δεν το σκέφτηκε. Εμείς το σκεφτόμαστε. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν για να αρχίσει ο παράδεισός μας από τώρα? Αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου εν όλη την καρδία σου και εν όλη την ψυχή σου και εν όλη τη διανοία σου. Αυτή εστί λέει η πρώτη μεγάλη εντολή. Αυτά τα λέει το στόμα του Θεού. Και λέει δευτέρα δε ομοία αυτή, δεύτερη όμοια με αυτή, είναι να αγαπήσεις τον πλησίο σου ως εαυτόν και εν ταύτες τις βυσσίν εντολές όλος ο νόμος και οι προφήτες κρέμαται. Και η δεύτερη εντολή είναι όμοια με την πρώτη. Δεν είναι κατώτερο το να αγαπήσεις τον αδερφό σου, τον πλησίο σου σαν τον εαυτό σου. Είναι ισότιμο με το να αγαπήσεις τον Θεό. Δεν δίνει προτεραιότητα στην τήρηση της πρώτης εντολής. Είναι και οι δύο το ίδιο σημαντικές. Γιατί λέει πάλι το στόμα του Θεού, εάν της είπε, αν πει κάποιος ότι αγαπώ τον Θεό και τον αδελφόν αυτού μισή, ψεύστης εστί. Είναι ψεύτης, κοροϊδεύει τον εαυτό του. Το να αγαπήσεις τον αδελφό είναι το θεμέλιο για την αγάπη του Θεού. Δεν μπορούμε να αγαπάμε τον Θεό αδιαφορώντας για τους άλλους. Ο άλλος, ο αδελφός μας, ο πλησίον μας, είναι ο Θεός που δεν βλέπουμε. Μετά την Σταύρωση, όλοι οι μαθητές είχαν κρυφτεί. Η εβραϊκή αστυνομία είχε εξαπολυθεί. Και ξέρουμε έναν από τους πιο φοβερούς διώχτες που σκότωσε χριστιανούς, που έγινε τι αν εκτελεστούν χριστιανοί, ποιος ήτανε, ο Απόστολος Παύλος. Είχαν κρυφτεί. Δύο από αυτούς πηγαίνανε σε ένα χωριό και συζητούσαν στεναχωρημένοι και ταραγμένοι για αυτά που γίνανε και τα οποία τους είχαν κυριολεκτικά πελαγώσει. Γιατί εκεί που περιμένανε να γίνει η απελευθέρωση της Ιερουσαλήμ, να γίνει ο αρχηγός τους βασιλιάς του Ισραήλ, βρέθηκε να τον έχουν εκτελέσει. Περπατώντας τους πλησιάζει κάποιος άλλος. Γιατί είστε ταραγμένοι, τι συμβαίνει, δεν έμαθες τι έγινε αυτό και αυτό. Και εκείνος τους εξηγεί ότι έτσι έλεγαν οι γραφές, ότι εκείνος που θα κήρυτε το κήρυγμα αυτό έπρεπε να συλληφθεί, έπρεπε να βασανιστεί, έπρεπε να εκτελεστεί. Είχε αρχίσει και βράδιαζε και εκείνον τους φαινόντουσαν ωραία αυτά που τους έλεγε. Στρίψανε για το χωριό τους, εκείνος παράστηνε ότι ήθελε να προχωρήσει. Προσποιήθηκε ότι ήθελε να προχωρήσει και άλλοι τον σταματήσαν με το ζόρι. «Στάσου, μείνε μαζί μας». Τον κρατήσανε μαζί τους. Τον πήρανε σπίτι τους. Γιατί βράδιασε. Πού θα πας, αύριο συνεχίζεις. Κάθονται στο τραπέζι να φάνε. Και την ώρα που τρώγανε, όταν κόβει το ψωμί, ανοίχτηκαν τα μάτια τους και είδαν ότι ήταν ο Χριστός. Ο εκτελεσμένος Χριστός. Γιατί δεν τον γνωρίσανε? Μαθητές του ήτανε. Πιστοί του ήτανε. Πέρασαν οι μέρες. Σε θρέψαν οι Απόστολοι. Βγαίνουν για ψάρεμα. Εκεί που ψαρεύανε, κάποιος τους φωνάζει από την παραλία. Κάτι χτύπησε στην καρδιά τους. Πηδάει ο Πέτρος μέσα, στη θάλασσα, ενώ οι άλλοι προχωράγανε με την βάρκα, φτάνει πρώτος. Βγήκαν έξω. Βλέπουν μια φωτιά αναμένη, κάρβουνα, απάνω στο κάρβουνα ψινόταν ένα ψάρι. Δίπλα στο ψάρι ήταν ένα ψωμί. Δεν μιλάει για κανένας. Τους λέει ο Κύριος, δώστε μου ένα ψάρι από αυτά που πιάσατε. Ελάτε να πάρετε το πρωινό σας. Και τι λέει, κάτι απίστευτο, η επόμενη φράση. Ουδείς δε ετόλμα των μαθητών εξετάσει αυτόν. Κανείς δεν τολμούσε από τους μαθητές να τον ερωτήσει. Συ τις ή, εσύ ποιος είσαι? Γιατί δεν τον γνωρίζανε? Πριν λίγες μέρες ήταν μαζί του. Χρόνια είχαν ζήσει μαζί του. Με την εντολή του κάνανε θαύματα. Δεν ξέρανε ποιος ήταν ο Χριστός, το ξέρανε. Αυτόν γιατί δεν τον γνωρίζανε?
εσύ τι είσαι. Κανείς δεν τολμάει να ρωτήσει εσύ ποιος είσαι. Γιατί να ρωτήσει, δεν τον βλέπανε. Γιατί δεν τον αναγνωρίζανε. Ήξεραν ποιος ήταν από το θαύμα που προηγήθηκε. Τους είπε, ρίχτε τα δίχτυα από την άλλη πλευρά και θα πιάσετε ψάρια. Κόντεψαν να σκιστούν τα δίχτυα. Ο Χριστός είναι, λέει ο Πέτρος, γι' αυτό όρμησε πρώτος. Τότε γιατί θέλανε να ρωτήσουν ποιος είσαι. Γιατί δεν τον γνωρίζανε. Υπάρχει στο Άγιον Όρος μια εικόνα. Θυμόσαστε το είναι αυτά που λέει ο Κύριος για την τελική κρίση. Θα έρθει η ώρα που όλοι θα κριθούμε. Και θα πει ο Κύριος, εσείς στο πύργο το εξώτερο, εσείς στη Βασιλεία των Ουρανών. Και θα πει σε εκείνους που θα πάνε στην κόλαση, γιατί ήμουν πεινασμένος και δεν με ταΐσατε. Γιατί ήμουν γυμνός και δεν με ντύσατε. Ήμουνα στη φυλακή και δεν με επισκεφτήκατε. Και θα πούνε οι κολλασμένοι, πότε σε είδαμε Κύριε στη φυλακή και δεν ήρθαμε, πότε ήσουν πεινασμένος και δεν σε ταΐσαμε, πότε γυμνός και δεν σε ντύσαμε. Και θα πει ο Κύριος, αφού δεν το κάνατε σε έναν από αυτούς τους ελαχίστους αδελφούς μου, σε μένα δεν το κάνατε. Και θα πει σε αυτούς που θα πάνε στη Βασιλεία των Ουρανών, ήμουνα φυλακή και με επισκεφτήκατε. Ήμουνα πεινασμένος και με ταΐσατε, ήμουνα γυμνός και με ντύσατε. Και θα του πούνε εκείνοι πότε. Αφού το κάνατε σε έναν από αυτούς τους φτωχούς αδελφούς μου, σε μένα το κάνατε. Γι' αυτό μου έλεγε ο γέροντάς μου, είδες τον αδελφό σου, είδες Κύριο τον Θεό σου. Ξέρετε πως είναι αυτή η εικόνα στο Άγιον Όρος. Τι τίτλο έχει? Ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, εν εταίρα μορφή, με άλλο πρόσωπο. Για να μάθουμε, να βλέπουμε στον καθένα τον ίδιο τον Χριστό. Δεν το κάνατε σε εκείνον, δεν το κάνατε σε μένα. Το κάνατε σε εκείνον, το κάνατε σε μένα. Λέει ο Άγιος Αντώνιος, εκ του πλησίον εστίν η ζωή και ο θάνατος. Από τον διπλανό σου εξαρτάται η ζωή σου και ο θάνατός σου. Εάν κερδίσεις τον αδερφό σου, λέει, τον Χριστό εκέρδισες. Αν αμαρτήσεις στον αδερφό σου, εις Χριστόν αμάρτησες. Γι' αυτό εμφανίστηκε έτσι ο Κύριος. Για να μάθουμε να βλέπουμε στον καθένα τον ίδιο. Δεν σωζόμαστε μόνοι μας. Δεν υπάρχει ατομική σωτηρία στο χριστιανισμό. Αυτό είναι βουδιστική άποψη. Σωζόμαστε ο ένας αγκαλιά με τον άλλον, ο ένας πιασμένος από το χέρι του άλλου, σαν μέλη του ίδιου σώματος. Έγινε μια πλημμύρα στην Αμερική. Ένας ιεροκήρυκας πασίγνωστος. Πλημμυρίζει όλος ο τόπος, τρέχουν άλλοι να σωθούν, ανεβαίνουν τα νερά. Κολυμπάει εκείνος, φτάνει σε ένα δέντρο. Ανεβαίνανε τα νερά, έφτασε στα κλαδιά, σταμάτησε. Φτάσανε τα νερά μέχρι εκεί. Είχανε σκεπαστεί ήδη τα σπίτια. Πάει μια βάρκα να τον γλιτώσει. Όχι, λέει εκείνος. Ο Κύριος τον οποίο πιστεύω θα με σώσει. Εκείνος για τον οποίο μιλούσα, για το οποίο την αγάπη μιλούσα, θα δείξει την αγάπη του και θα με σώσει. Φεύγει η βάρκα. Τα νερά ανεβαίνανε. Ανεβαίνει και αυτός παραπάνω. Έρχεται δεύτερη βάρκα. Όχι, λέει εκείνος. Ο Κύριος τον οποίο πιστεύω θα με σώσει. Φεύγει η δεύτερη βάρκα. Ανεβαίνει ψηλά. Τα νερά ανεβαίνανε. Ανεβαίνει και εκείνος. Έρχεται τρίτη βάρκα. Πιστεύω στο Θεό μου. Θα με σώσει ο Θεός. Φεύγει η τρίτη βάρκα. Ανεβαίνουν τα νερά. Σπάει το κλαρί. Πέφτει και αρχίζει να πνίγεται. Και βάζει τις φωνές. Πού είσαι, Θεέ μου? Και λέει το ανέκδοτο. Ακούγεται η φωνή του Θεού θυμωμένη. Όλα και όλα. Δεν θα παραπονιέσαι, τρεις βάρκες σου έστειλα να σε σώσω. Δεν είμαστε μόνοι μας. Ο άλλος είναι ο Θεός που δεν βλέπουμε. Λέει, γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, εν σώμα οι πολλοί εσμέ. Όλοι είμαστε ένα σώμα. Η Εκκλησία. Είμαστε το σώμα του Χριστού. Είναι ένας Άγγλος ποιητής, ο Τζον Ντον. Θα τον ξέρετε από τη φράση του.
η οποία είναι περίφημη, έχει ένα ωραίο απόφθεγμα. Λέει, όταν η θάλασσα παρασέρνει ένα μπόλο χώμα από ένα νησί, η Ευρώπη μικραίνει. Εννοώντας ότι το νησί είναι ενωμένο κάτω από τη θάλασσα με την Ευρώπη. Κανένας άνθρωπος δεν αποτελεί νησίδα. Ο θάνατος κάθε ανθρώπου με μικραίνει, γιατί ανήκω στο ανθρώπινο είδος. Γι' αυτό ποτέ να μην ρωτάς για ποιον χτυπά η καμπάνα. Χτυπά για σένα. Όποιος και να έχει πεθάνει, ένα κομμάτι από μένα έχει πεθάνει. Ο δικός μας πιστεύουμε σε ένα Θεό, αλλά προσέξτε, προσέξτε. Και οι Εβραίοι πιστεύουν σε ένα Θεό και οι Μουσουλμάνοι πιστεύουν σε ένα Θεό. Ποια είναι η διαφορά? Ότι ο δικός μας ένας Θεός δεν είναι σαν τον άλλον Θεό των μονοθεϊστικών θρησκειών. Ο δικός μας Θεός είναι Αγία Τριάδα. Είναι μια κοινή ουσία, αλλά τρία πρόσωπα που τα ενώνει η σχέση αγάπης που έχουν. Είναι ένας Θεός με τρία πρόσωπα που γίνονται ένα εξαιτίας της αγάπης που έχουν, επειδή έχουν την αγάπη. Είναι μια κοινωνία προσώπων. Δεν μπορούμε να είμαστε χριστιανοί όταν είμαστε μόνοι μας. Δεν έχουμε καμιά σχέση με την Αγία Τριάδα της αγάπης. Στην άκρη του Αγίου Όρους είναι μια βραχώδης περιοχή, τα Κατουνάκια. Εκεί ήταν ένας παπάς, φοβερός και τρομερός, μεγάλος Άγιος, ο παπά Εφραίμ ο Κατουνακιώτης. Μια μέρα, λέει, προσευχόμουν και ήμουνα σε τέτοια κατάσταση χάριτος, τόσο ευτυχισμένος μέσα στην παρουσία του Θεού, και εκείνη την ώρα έρχεται ο Γεροπροκόπης, ένας άλλος, και του χτυπάει την πόρτα. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Έλα, του λέει, να βοηθήσεις. Άναψε φωτιά, έλα να κάνουμε φαΐ. Και σκέφτηκα, λέει ο παπά Εφραίμ, θα αφήσω τώρα την ουράνια τροφή για τη γήινη, για την ηλική. Θα αφήσω τώρα τη χάρη του Θεού που γεύομαι για να πάω να μαγειρέψω. Αμέσως χάθηκε, λέει, η χάρη του Θεού. Και χρειάστηκαν μήνες και κλάματα για να μπορέσει να ξανάρθει. Έχασες τον αδερφό σου, έχασες, Κύριε, τον Θεό σου. Όταν σου χτυπάνε την πόρτα και προσεύχει την ώρα που προσεύχεσαι, λέει ένα γεροντικό, σταμάτα την προσευχή και τρέξε να δεις ποιος σου χτυπάει την πόρτα. Τον Θεό και την προσευχή θα τα ξαναβρεις. Τον αδερφό σου που εκείνη τη στιγμή έχει ανάγκη, δεν θα το ξαναβρεις σε αυτή τη στιγμή για να δείξεις την αγάπη σου. Τα πράγματα είναι απλά. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, πάντα τίνην πράττομεν, λοιπόν θα τα κάνουμε όλα, ώστε μη σκανδαλιστεί με τον πλησίον, για να μη σκανδαλιστεί ο πλησίον μας, ο αδερφός μας. Τι έλεγε ο Απόστολος Παύλος αλλού? Κλαίετε με τα κλαιόντων, με αυτούς που κλαίνε θα κλαις και εσύ. Χαίρετε με τα χαιρόντων, και με αυτόν που χαίρεται θα χαίρεσαι και εσύ. Και αλλού λέει, ποιος ασθενεί, ποιος είναι άρρωστος και δεν αρρωσταίνω κι εγώ. Και ακόμη περισσότερο, και ακόμη περισσότερο, λέει το γεροντικό, έλειπε ο Αββάς Μακάριος από το κελί του και είχαν πάει κλέφτες να το κλέψουν. Τι θα κλέψουν, κάτι λίγα βιβλία που είχε, κλέβανε. Εκείνη την ώρα γυρνάει ο Άγιος Μακάριος και τους βλέπει. Περιμένετε να σας βοηθήσω. Δεν ξέρανε ότι ήταν αυτός και τους βόηθαγε και τα φορτώνανε. Και του τα πήραν όλα και φύγανε, και αυτός τους έλεγε στο καλό. Ένας άλλος, όταν τον κατηγορούσανε για φόνο, το δεχότανε. Ο Άγιος Αγάθωνας. Τον κατηγορούσανε σαν πόρνο, το δεχότανε. Γιατί? Για να μάθουμε να μισούμε την αμαρτία και όχι τον αμαρτωλό. Όσο αμαρτωλός και να είναι ο άλλος, είναι η εικόνα του Θεού μας. Στην νεκρόσυνη ακολουθία υπάρχει μια καταπληκτική φράση
יקון אימי תשארי תוזוקששו, יקשתיך מתפר ופתשמתם. Μπορεί να είμαι μαχαιρωμένος από το κακό, να είμαι πληγωμένος από την πορνεία, να είμαι στιγματισμένος από τη φιλαργυρία, να έχω πέσει σε ναρκωτικά. Είμαι η εικόνα σου και ας είμαι έτσι κομματιασμένος. Είμαι μια κομματιασμένη εικόνα σου, αλλά η εικόνα σου. Η μη εικόνη, εικόνη μη τη σαρή του δόξου σου ή και στίγματα και ας φέρω χτυπήματα και ας φέρω νερώματα. Όταν κάποιος μας μιλήσει άσχημα ή φερθεί άσχημα, δεν θα πούμε τώρα έδειξε το πραγματικό του πρόσωπο, τώρα φάνηκε ποιος είναι, τόσα χρόνια μου έκανε το φίλο, αλλά τώρα έδειξε τι είναι στην πραγματικότητα. Όχι. Δεν έδειξε τώρα τι είναι στην πραγματικότητα. Τι είναι στην πραγματικότητα, στο έδειχνε μια ζωή ολόκληρη. Τώρα βρέθηκε σε μια δύσκολη στιγμή. Τώρα βρέθηκε σε μια στιγμή πτώσης. Τώρα βρέθηκε σε μια στιγμή αδυναμίας. Δεν είναι αυτό το πραγματικό του πρόσωπο. Δεν θα το βρίσκουμε αυτό αφορμή για να κόβουμε στον άλλον την καλημέρα, γιατί έτσι δείχνουμε το δικό μας πραγματικό πρόσωπο. Δεν θα κρίνουμε τον άλλον από μια στιγμή πτώσης του. Θα τον εκρίνουμε από όλη την υπόλοιπη και την προηγούμενη ζωή του, στην οποία τον γνωρίζαμε. Πόλεμος γίνεται. Δεν μπορούμε να είμαστε συνέχεια νικητές. Όπως θέλουμε να είναι οι άλλοι επιοικείς με εμάς, θα είμαστε και εμείς επιοικείς με τους άλλους. Όχι σε όποιον με αγαπάει τον αγαπάω. Όπως θέλουμε να μας φέρονται θα φερόμαστε. Καθώς θέλετε ή να ποιώσουν οι μήνοι άνθρωποι και εμείς ποιείτε αυτής ομοίως, λέγει ο Κύριος. Όχι όποιον με αγαπάει τον αγαπάω, όχι τους καλούς τους αγαπάω. Τι θα πει αυτό, ποιος είναι καλός. Ποιος είναι καλός. Είμαι εγώ καλός. Πόσο καλός δηλαδή είσαι εσύ που θέλεις να σε αγαπάνε οι άλλοι. Τι καλός είναι απαιτείς από τους άλλους για να καταδεχτείς να τους προσφέρεις την αγάπη σου. Ανέβαινα από την παραλία στο κελί, μένω σε σκήτη, δεν μένω σε μοναστήρι, και είναι πολλά σκαλοπάτια από τη θάλασσα ώσπου να φτάσω στο κελί, και ανέβαινε μαζί μου και ένας παλιός πατέρας, κουτσός με ένα μπαστούνάκι, χαριτωμένος, καλαμποριτζής πάντα. Εγώ είχα γυρίσει από το λιμανάκι, από τη Δάφνη, και του λέω, τι καλός βρε πατέρα Τρίφωνα, πού είναι αυτός ο τηλενιακός στη Δάφνη. Και γυρνάει και μου κάνει, και η οχιά άμα δεν την πατήσεις, καλή είναι. Λοιπόν, τι θα πει, τους καλούς τους αγαπάω. Ποιους καλούς, εγώ είμαι καλός, πότε είμαι καλός. Όταν δεν με ενοχλεί κανένας, τότε είμαι καλός. Αξία έχει να φανεί η καλοσύνη μας στο πάτημα. Όταν μας πατήσει ο άλλος τον κάλο, τότε θα δείξουμε την καλοσύνη μας. Την ώρα του πειρασμού, την ώρα της δοκιμασίας, την ώρα που η γυναίκα θα μας μιλήσει άσχημα, την ώρα που ο πατέρας θα μας μιλήσει άσχημα, την ώρα που ο γιος θα μας μιλήσει άσχημα, την ώρα που ο φίλος θα παραφερθεί. Αυτή η ώρα θα δείξει την καλοσύνη μας. Όποιον δεν μας αγαπά, όποιον δεν μας ενοχλεί, γιατί να μην τον αγαπάμε. Τι θα πει, τον αγαπάμε. Πότε, όταν δεν μας ενοχλεί ο άλλος. Όταν ήμουν φοιτητής, είχα πάει στην ίδια περιοχή, εκεί στα Καρούλια, με έναν άλλον φίλο μου, συμφοιτητή μου, ψάχναμε να βρούμε κάποιον ασκητή, να ακούσουμε, να μας πει. Δεν βρήκαμε κανέναν, φεύγαμε απογοητευμένοι. Ο φίλος μου είχε προχωρήσει αρκετά, εκεί που πήγαινε εγώ σιγά σιγά ακούω δίπλα μου μια φωνή. «Πού πάτε καλά παιδιά?» Πήδησα στον αέρα από την τρομάρα μου. Γυρνάω, ήταν ακριβώς δίπλα μου, 1,5 μέτρο, ένας παππούλης, ο οποίος ήταν γκρίζος, ήταν τα βράχια γκρίζα. Φόραγε και ένα ζωστικό που είχε γκριζάρει από τα χρόνια και τις δεκαετίες, ποιος ξέρει από πότε τα φόραγε, και δεν ξεχώριζε καθόλου. Λέω, να γέροντα, θέλουμε να βρούμε εδώ κανέναν άνθρωπο να μας πει καμιά κουβέντα. Τι κουβέντα δηλαδή. Να, δεν βλέπουμε κανέναν έξω να πάρουμε κι εμείς ένα παράδειγμα, να πάρουμε λίγο κουράγιο για να προχωρήσουμε στη ζωή μας. Με κοιτάζει κατάπληκτος και λέει, δεν βλέπετε κανέναν. Όχι, λέω. Κοιτάζει απάνω. Κοιτάζω κι εγώ να δει τι κοιτάζει. Δεν έβλεπα τίποτα. Βράχια, βράχια μέχρι εκεί που φτάνει ο ουρανός. Κοιτάζει κάτω, κοιτάζω κι εγώ. Η θάλασσα κάτω, χάος. Κοιτάζει δεξιά, κοιτάζει αριστερά. Μετά κοιτάζει εμένα και μου λέει, εμείς εδώ ποιον βλέπουμε.
για να πάρουμε παράδειγμα. Τον Χριστό θα βλέπετε. Από αυτόν θα παίρνετε παράδειγμα. Όχι από κάποιον συνάνθρωπό σας. Παράδειγμά μας σε όλα θα είναι ο Χριστός. Γιατί? Γιατί ο Χριστός δεν είναι μόνο αγάπη. Ο Χριστός είναι και ταπείνωση. Ο Χριστός είναι εκείνος που είπαν, εσύ έχει χτυπήσει από το ένα μάγουλο κάποιος, εσύ γύρνα και το άλλο. Τι θα πει αγάπη και πράσινα άλογα. Αγάπη είχε και ο Χίτλερ, είχε μια που την αγαπούσε και τους άλλους τους έκανε σαπούνι. Αγάπη είχε και ο Αλ Καπόνε. Αγαπούσε κάποιες φιλενάδες του, κάποιους φίλους του και τους άλλους τους έκανε κόσκινο με τα πολυβόλα. Τι θα πει αγάπη? Ξέρετε ότι η αγάπη είναι το αγαπημένο ρούχο του διαβόλου. Όταν θέλει να έρθει ο διάβολος, θα ντυθεί με το ρούχο της αγάπης. Έχω αγάπη. Τι αγάπη? Η αγάπη που είναι κομμένη, αποκομμένη από την ταπείνωση, αποκομμένη από τον Χριστό, είναι η αγάπη του διαβόλου. Πολλά πάθη μεταμφιέζονται σε αγάπη. Δεν έχει σημασία αν αγαπάμε. Θα προσέχουμε πώς δείχνουμε την αγάπη μας. Με ποιο τρόπο δείχνουμε την αγάπη μας. Είχε έρθει στο κελί μου ένα γεροντάκι. Λέει μια μέρα ο γιος του, πατέρα, ο τάδε έχει ανάγκη και σκέφτομαι να του δώσω αυτό το ποσό. Και του λέει ο παππούλης, όχι, δεν θα του το δώσεις. Θα θέλω να τον βοηθήσω. Θέλεις να τον βοηθήσεις? Πήγαινε στον παπά της συνορίας, δώσε το ποσό και πες του, αυτός έχει ανάγκη, δώσ' του το. Και μπορείς να μάθεις μετά αν το δώσε ή όχι. Γιατί? Γιατί αν το δώσεις και εκείνος μετά θα ντρέπεται που θα σε βλέπει και εκείνος θα νιώθει υποχρεωμένος και εσύ θα καμαρώνεις και σε κάποια άλλη στιγμή μπορείς να πεις σε κάποιον, ξέρεις, ο τάδε έχει ανάγκη, δώσ' του κάτι και εγώ κάτι του δώσω, βοήθησέ τον και εσύ αν μπορείς και θα φανερώσεις την αγάπη σου και θα ντροπιάσεις τον άλλον. Όχι. Βλέπετε πως ο άνθρωπος που έχει ταπείνωση ξέρει πώς να βοηθάει τον άλλον χωρίς να τον ταπεινώνει. Προσέξτε το αυτό. Πρέπει να ξέρουμε πώς δείχνουμε την αγάπη μας. Πρέπει να ξέρουμε πώς δίνουμε την ελεημοσύνη μας. Είμαστε υπερήφανοι και εγωιστές και χρησιμοποιούμε πολλές φορές την αγάπη για να επιβληθούμε στον άλλον, για να κάνουμε τον άλλον να υποχωρήσει. Από αγάπη σου λέω αυτό που σου λέω. Βλέπεις τον πατέρα κουνάει το δάχτυλο στο παιδί. Δεν με ακούς. Εκεί που είσαι ήμουν και εδώ που είμαι θα έρθεις και θα με θυμηθείς μια μέρα. Και με το πρόσχημα της αγάπης θέλει να κάνει τον άλλον να υποχωρήσει. Ο σύζυγος, τη σύζυγο, η γυναίκα, στον άντρα. Από αγάπη σου μιλάω. Εγώ σου δείχνω αγάπη, αλλά εσύ δεν δείχνεις αγάπη. Από αγάπη σου δείχνω. Και επειδή του δείχνει αγάπη, έχει την απέτηση να υποχωρήσει ο άλλος και να το ανέβουμε στο σβέρκο. Με το πρόσχημα της αγάπης. Χρησιμοποιούμε την αγάπη σαν όχημα για να υποτάσσουμε τον άλλον. Όχι για να βοηθάμε τον άλλον. Και όταν τώρα οι άλλοι είναι εχθροί, επικίνδυνοι, τι θα κάνουμε τότε? Γιατί υπάρχουν και αυτοί. Υπάρχουν και αυτοί. Ο Απόστολος Παύλος μιλάει για κινδύνους εν ψευδαδέλφεις, σε ψεύτικους αδερφούς. Και ξέρουμε την παροιμία που λέει, Θεέ μου, φύλαξέ με από τον φίλο μου. Από τον εχθρό μου μπορώ και φυλάγομαι, τον ευλέπω. Από εκείνον που μου παρασταίνει τον φίλο, φύλαξέ με. Τι θα κάνουμε τότε? Προσέξτε. Τότε θα αμυνθούμε. Προσέξτε το αυτό. Ο Χριστός δεν μας δίδαξε μόνο με τα λόγια. Μας δίδαξε και με το παράδειγμά Του. Είναι μια συγκλονιστική ταινία.
να την δείτε πολλές φορές. Τα πάθη του Χριστού, του Μέλ Γκίψον. Στην πρώτη φορά που τη βλέπεις παθαίνει σοκ με το μαρτύριο του Χριστού, από αυτό που βλέπεις. Τη δεύτερη φορά που τα έχεις δει δεν θα σου κάνω πια εντύπωση, γιατί τα έχεις δει και θα αρχίσεις να προσέχεις τι δείχνει αυτή η ταινία. Είναι μια πολύ σοφή ταινία. Πολύ σοφή ταινία. Σε πολλούς λέω θα την δείτε 5 φορές και μετά την 5η ελάτε να συζητήσουμε για αυτή την ταινία. Έχει μια συγκλονιστική σκηνή. Έχουν χτυπήσει τον Χριστό με ξύλα, τον έχουν κάνει, έχει παραμορφωθεί, έχει ματωθεί ολόκληρος και πάει και ένας στρατιώτης και του δίνει ένα χαστούκι. Τι έχει πει ο Χριστός να κάνει? Όποιος σε χαστούκισε από το ένα μάγουλο γύρινα και το άλλο. Το γύρισε? Δεν το γύρισε. Γιατί? Είναι ανίκανος δηλαδή να τηρήσει αυτά που λέει να τηρήσουμε εμείς? Δεν το γύρισε. Γιατί? Τον πόνεσε το χαστούκι? Δεν τον είχαν πονέσει όλα αυτά μέχρι εκείνη τη στιγμή που αν δείτε την ταινία θα πείτε τι τράβηξε? Γυρνάει και λέει στο στρατιώτη, αν είπα κάτι άσχημο μαρτύρεσαι περί αυτού. Διαφορετικά λέει, γιατί χτυπάς? Και μένει κόκαλο ο στρατιώτης και μένουμε κόκαλο κι εμείς. Τον πόνεσε το χαστούκι? Όχι βέβαια. Δεν δέχτηκε, δεν μπορούσε να δεχτεί ένα χαστούκι? Όχι βέβαια, το σταυρό δέχτηκε. Το χαστούκι δεν θα δεχότανε. Τα καρφιά του σταυρού δέχτηκε. Το χαστούκι θα τον επώναγε. Για να μας δείξει ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι και δίκιο να έχουμε, όταν τσακωνόμαστε με κάποιον, θα υποχωρούμε. Δώσε τόπο στην οργή. Ας έχεις δίκιο. Του τα λες αύριο μεθαύριο, που θα έχει ηρεμήσει και θα μπορεί να σε ακούσει. Όταν όμως βλέπεις ότι υποχωρώντας, ο άλλος αποθρασύνεται, παίρνουν τα μυαλά του αέρα και θα σου ανέβει στο σβέρκο, τότε θα σταθείς στα πόδια σου και θα τον βάλεις στη θέση του. Και θα είσαι καλός χριστιανός. Γιατί διαφορετικά, με τις διαρκείς υποχωρήσεις, βοηθάς τον άλλον να αμαρτάνει. Να προσέχουμε. Ο Άγιος Νεκτάριος αδικήθηκε. Τον πετάξανε. Μητροπολίτης ήταν. Τον διώξανε από το Πατριαρχείο. Τι έκανε? Έβαλε το κεφάλι κάτω και έφυγε? Τον διώξανε άδικα. Δεν έφταιγε σε τίποτα. Όχι. Δεν έβαλε το κεφάλι κάτω να φύγει. Διαμαρτυρήθηκε. Ζήτησε να του πληρωθούν αυτά που είχε δουλέψει. Γιατί? Ήταν περήφανος. Τι περήφανος? Αποχρωτήρια καθάριζε στη Ριζάριο. Και όχι μπροστά σε άλλους για να πούνε τι ταπεινός είναι. Κρυφά, τι νυχτόταν, δεν τον έβλεπε κανένας. Τι ήταν, φιλάργυρος? Όλοι ξέρουμε σε τι φτώχεια πέθανε. Γιατί? Για να μας δείξει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Να μάθουμε να παλεύουμε. Άλλο δειλός, άλλο ταπεινός. Ο Άγιος Μακάριος βόηθαγε τους κλέφτες να τον εκλέψουνε. Προσέξτε, χρειάζεται διάκριση. Ναι, αλλά ήταν μόνος του. Δεν είχε γυναίκα και παιδιά. Ο Άγιος Αγάθωνας κατηγορεί το ότι ήταν πόρνος και το δεχότανε. Ναι, αλλά ήταν μόνος του. Ο οικογενειάρχης, ο ιερέας, ο δικαστικός δεν θα το δεχτούνε. Τότε λέει ο πραής έστω μαχητής. Να μάθουμε να παλεύουμε. Άλλοτε θα υποχωρούμε και άλλοτε όχι. Άλλοτε ταπεινός, άλλο ταπεινός, άλλο δειλός. Πώς θα αποκτήσουμε λοιπόν αυτή τη διάκριση και αυτή την αγάπη του Χριστού? Μόνο με έναν τρόπο. Μη σκεφτόσαστε άλλους. Μόνο μέσα στην Εκκλησία. Μόνο μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Άνεθε μου, λέει ο Κύριος, ουδίναστε ποιήν ουδέν. Χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Πάντα ισχύω, λέει ο Απόστολος Παύλος. Όλα τα μπορώ. Πώς τα μπορείς όλα εσύ? Από πού και σου? Εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Όταν με δυναμώνει ο Χριστός. Όταν με βοηθάει ο Χριστός. Και τον Χριστό θα τον βρούμε μέσα στην Εκκλησία και στα μυστήριά της. Στην εξομολόγηση. Στη Θεία Κοινωνία. Όταν ζούμε στα μυστήρια της Εκκλησίας. Όταν διαβάζουμε την Αγία Γραφή. Προσέξτε το αυτό.
Και αν δεν έχετε χρόνο να διαβάσετε για την Αγία Γραφή, που αυτό είναι δικαιολογία που δεν στέκει με τίποτα, τώρα ειδικά που έχει βγει και μεταφρασμένη και είναι διαθήκη στη γλώσσα που μιλάμε, κανείς δεν έχει δικαιολογία. Οι κυριακάτικες εφημερίδες που παίρνουμε ζυγίζουν από 5 κιλά η καθεμιά. Έχουμε χρόνο για όλες αυτές τις σαβούρες και δεν έχουμε χρόνο να διαβάσουμε την Αγία Γραφή? Δεν έχουμε χρόνο να διαβάσουμε τα Ευαγγέλια, τα λόγια του Χριστού που θα μας σώσουν? Τον εαυτό μας κοροϊδεύουμε, κανέναν άλλον δεν κοροϊδεύουμε. Προσέξτε, μέσα στην Εκκλησία θα μάθετε και την Αγία Γραφή. Σε όλες τις ακολουθίες, στον Εσπερινό, στο Απόδειπνο, στον Όρθρο, ξέρετε πόσα κομμάτια είναι από την Αγία Γραφή, ξέρετε τι ψαλμούς θα ακούσετε, ξέρετε τι θα ακούσετε. Μην απομακρύνεστε από την Εκκλησία σας. Το μεγαλύτερο μέρος των ακολουθιών είναι από την Αγία Γραφή. Ακούμε βίους Αγίων, ακούμε ομιλίες, όπως τώρα, όπως εσείς τώρα αυτή τη στιγμή. Είπαμε παράδειγμά μας θα είναι ο Χριστός. Ο Χριστός και μελετούσε τις γραφές και πήγαινε στο ναό. Δεν έλεγε δεν έχω ανάγκη από το ναό. Δεν θα απομακρυνόμαστε από την Εκκλησία μας. Θα συμμετέχουμε στα μυστήριά της. Δεν θα απομακρυνόμαστε από τις ενορίες μας. Θα πηγαίνουμε και στα μοναστήρια. Οι πατέρες κάνουν αγώνα, τα έχουν αφήσει όλα, έχουν ρηχτεί στον πόλεμο κατά των παθών και του διαβόλου, έχουν πείρα που μπορούν να μας την μεταδώσουν, αλλά θα σωθείτε στην ενορία σας. Θα σωθείτε δίπλα στο πετραχύλι του παπά. Δεν θα σωθείτε από το ένα μοναστήρι, από το άλλο μοναστήρι, από το άλλο μοναστήρι. Στις εκκλησίες θα ζείτε, στις ενορίες σας θα ζείτε, θα στηρίζετε τις ενορίες σας. Θα στηρίζετε τους παπάδες σας, θα στηρίζετε τους επισκόπους σας. Άνθρωποι είναι. Δεν μπορούν να κάνουν μόνοι τους τίποτα. Ειδικά όσοι είναι άγαμοι. Αυτοί έχουν ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη από τη συμπαράστασή σας, από τον καλό λόγο, από ένα τηλέφωνο. Παπά, το τηλέφωνο μου είναι αυτό. Όταν χρειαστείς κάτι, πάρε με τηλέφωνο. Να έρθω να βοηθήσω. Δεν είναι σούπερμαν οι παπάδες και οι δεσποτάδες. Είναι άνθρωποι που πονάνε, που στεναχωριώνται, που έχουν στιγμές στεναχώριας, θλίψης, μοναξιάς. Θέλουν άνθρωπο δίπλα τους. Θα συμπαραστέκεστε στους κληρικούς σας. Θα σωθούμε και θα γιάσουμε εκεί που τοποθέτησε τον καθένα μας ο Θεός. Όλοι μαζί και ο ένας δίπλα στον άλλον. Στην ενορία, στην οικογένεια, στην κοινωνία μέσα, στο μοναχισμό, είναι μοναχή, έκαστος, εφώ, ετάχθη. Ο καθένας εκεί που τοποθετήθηκε από τον Θεό. Δεν υπάρχει μέρος χωρίς πειρασμό. Ξέρετε, πόσοι όταν βρίσκονται σε δύσκολες στιγμές ή από τη γυναίκα, από τα παιδιά, από προβλήματα, δεν γινόμουν, λένε, δεν γινόμουν καλόγερος να ησυχάσω, να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Και ξέρετε πόσοι καλόγεροι λένε, δεν παντρευόμουν να ησυχάσω. Για να βγάλει ο διάολος τον καθένα, ναι, από εκεί που τον τοποθέτησε ο Θεός. Αν σε ήθελε ο Θεός καλόγερο, δεν θα σου και δώσει γυναίκα και παιδιά. Άστα αυτά. Ο καθένας εκεί που τον τοποθέτησε ο Θεός. Είχε σηκωθεί ένας μοναχός να φύγει, τα μάζευε και βλέπει κάποιον, ναι, να φοράει τα παπούτσια του, να ετοιμάζεται κι αυτός. Και ποιος είσαι εσύ? Λέει, είμαι αυτός που σε βγάζω από εδώ και θα σε ακολουθήσω όπου και να πας. Λοιπόν, το πρόβλημά μας δεν είναι οι άλλοι. Το πρόβλημά μας είμαστε εμείς. Μην ψάχνετε για αγίους τόπους, θα ψάχνετε για αγίους ανθρώπους. Ο Ιώβ άγιασε πάνω στην Κοπριά. Ο Λότ αγίασε μέσα στα Σόδωμα και τα Γόμορα. Και ο Αδάμ αμάρτησε στον Παράδεισο. Λοιπόν, το πρόβλημά μας είναι στο μυαλό μας. Δεν είναι έξω από μας. Ούχο τόπος, άλλο τρόπος. Λένε, σε σώζει. Και αυτός είναι ο τρόπος που έζησε ο Χριστός. Μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού, λέει ο Απόστολος. Έτσι, απλοί άνθρωποι αγιάζουν
μέσα στην εκκλησία. Απλοί άνθρωποι. Χτυπάει κάποιος την πόρτα του Κολοκοτρώνη μια νύχτα. Μπαμ, 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 μπαμ. Τρέχει εκείνος, ανοίγει ορμάει ένας μέσα. Κρύψε με, κρύψε με. Σκότωσα έναν και με κυνηγάνε. Σκότωσα τον τάδε και με κυνηγάνε. Κρύψε με. Του κλείνει ο Κολοκοτρώνης την πόρτα. Είχε σκοτώσει τον αδερφό του Κολοκοτρώνη. Μην ξέρετε ποια πόρτα χτύπησε. Χτύπησε την πόρτα του Κολοκοτρώνη. Και τον εκρύβει ο Κολοκοτρώνης. Και πέρασε το απόσπασμα που τον κυνηγούσε και δεν είπε ότι ήταν μέσα. Και έκρυψε και έσωσε τον δολοφόνο του αδερφού του. Είχε διαβάσει πολύ Αγία Γραφή ο Κολοκοτρώνης. Προσέξτε, εγώ δεν ήξερα, ώσπου έγινα θεολόγος, ένα αρχαίο βιβλίο που λέει σοφά πράγματα μέσα. Λόγια του Θεού. Λέγεται «Οι διδαχές των 12 Αποστόλων». Μια μέρα ένας πατέρας ήρθε και ήτανε ράκος, κουρέλι, καταστεναχωρεμένος, μόνο που δεν έκλαιγε από τη στεναχώρια του. «Τι έπαθες ρε» του λέω. «Άσε με» λέει. «Έφτιαχνε το υπόγειό μου και έβγαλε ένα σωρό χώμα για να το χαμηλώσω, γιατί χτυπάγαμε το κεφάλι στο ταβάνι. Έβγαλε όλο το χώμα έξω και ήτανε καλό χώμα, χώμα κήπου. Και το λυπήθηκα το χώμα. Λέω τώρα πού να το πετάξω, γιατί να το πετάξω. Θα το ρίξω στο κήπο του γείτονα, του διπλανού. Να μην πάει χαμένο το χώμα». Και με καρότσι λέει το κουβάλαγα ώρες και το πήγαινα δίπλα στον κήπο του γείτονα και το άδειασα στον κήπο του γείτονα. Έλειπε ο γείτονας εκείνη την ώρα. Επιστρέφει στο κελί ο πατέρας, έρχεται η ώρα να φάνε το μεσημεράκι, χτυπάει το τηλέφωνο. Ένας άλλος γείτονας τώρα, πατέρας, που τον είχε δει τι έκανε, τον παίρνει τηλέφωνο και να ακούγεται η φωνή, λέει, και να μας ακούνε τώρα και οι κοσμικοί που ήταν μπροστά. «Κρίμα στον πόη σου, δεν τρέπεσαι και έχεις γίνει και καλόγερος. Είδες που λείπει ο γείτονας και πας και αδειάζεις τα μπάζα σου στο γείτονα. Εκμεταλλεύεσαι τον άλλον που είναι απλός και δεν ξέρει, δεν μπορεί να διαμαρτυρηθεί». Και έλεγε. Εγώ δεν ήξερα τι να πω και μου κάναν, λέει, προσκυνητές νόημα, μη του μιλάς, μη του μιλάς, άστονε. Και έκλεισε το τηλέφωνο άλλος. Ίσως είχε πάει και είχε δει άλλο σωρό που είχε πέτρες και νόμισε ότι αυτά άδειασε ο πατέρας. Ίσως. Και μου λέει ο πατέρας. Και πάω, λέει, και ξαναμαζέψω το χώμα. Αλλά τι είχε γίνει. Είχε βρέξει και αυτό πια που κατέβαινε κατηφορικά σαν χώμα, άντε να ανέβει τώρα ανηφορικά σαν λάσπη. Το πόσο στεναχωρημένος ήταν δεν γίνεται. Και γυρνάει ο δόκιμος, είχε έναν δόκιμο τότε. Δόκιμος είναι εκείνος που θέλει να γίνει μοναχός, αλλά δεν είναι ακόμα μοναχός. Είναι κοσμικός. Και του λέει ο δόκιμος, «Γέροντα, να κάνουμε νηστεία, να πληροφορήσει ο Θεός την καρδιά του αδερφού ότι δεν είναι έτσι όπως τα είδε». Και του βάζει τις φωνές ο γέροντας, «Α, παράτε με, εγώ θα νηστέψω. Αυτός να νηστέψει που είναι και χοντρός να χάσει κανένα κιλό. Εγώ θα νηστέψω γι' αυτόν». Ναι. Και εγώ σκεφτόμουν. Εύουμε για τους εχθρούς μας. Πώς έφτασαν σε τέτοια μέτρα. Κοσμικοί και οι δύο. Και ο Κολοκοτρώνης και αυτό το παιδί. Και αυτός ο νέος. Δεν διάβαζαν θεολογικά συγγράμματα. Αλλά ζούσανε μέσα στην εκκλησία. Κάντε αυτά που σας λέει η εκκλησία. Ας μην καταλαβαίνετε το γιατί. Στην πράξη θα δείτε εάν είναι σωστά ή όχι. Στην πράξη θα δείτε αν είναι αλήθειες ή όχι. Απέκτησαν την αγάπη του Χριστού και γίνανε σοφοί κατά Θεό. Ξέρετε ποιος είναι ο σοφός, λέει κάποιος. Σοφός είναι εκείνος που βλέπει, που κοιτάζει ένα σπόρο, ένα αυγό και ένα κακομαθημένο παιδί και βλέπει μια βελανίδια, έναν αετό και έναν άγιο. Αυτά που έχουν κληθεί να γίνουνε. Αυτός είναι ο σοφός που βλέπει με την αγάπη του Χριστού. Βλέπει με τα μάτια της αγάπης, την οποία περιέγραψε ο Απόστολος Παύλος με ένα μοναδικό τρόπο και ανεπανάληπτο στη γνωστή επιστολή στον ύμνο της αγάπης, στην 1η προς Κορινθίους, κεφάλαιο 13. Όλοι τα ξέρουμε, να μην τα επαναλάβουμε. «Και αν παραδώσω», λέει, «το σώμα μου να καεί και αγάπη δεν έχω, μηδέν ωφελούμε». Τίποτα δεν ωφελούμε.
ήταν δύο φίλοι. Τον ένα το λέγανε Νικηφόρο, ο άλλος ήταν παπάς. Πολύ αγαπημένοι, πολύ αγαπημένοι, τα χρόνια των διωγμών. Λατρεία ο ένας για τον άλλον. Κάποτε τσακώνονται. Τα φέρνουν διάλογος έτσι και οι δύο φίλοι γίνονται εχθροί. Ο Νικηφόρος μετά από λίγο διάστημα μετάνιωσε. Πηγαίνει στον παπά του, βάζει μετάνοια. Συγχώρεσε με, λέει, εγώ φταίω. Να με αφήσεις ήσυχο. Δεν θέλω να σε ξαναδώ. Αν ήσουν φίλος, δεν θα είχες φερθεί έτσι. Κράταγε την καχύα ο παπάς. Ήταν τα χρόνια των διωγμών. Συλλαμβάνουν τον παπά και αρχίζουν να τον βασανίζουν. Να αρνηθεί το Χριστό. Δεν αρνιόταν το Χριστό. Φρικτά βασανιστήρια. Δεν αρνιόταν το Χριστό. Όλοι οι χριστιανοί το είχαν μάθει. Όλοι προσευχόντουσαν να στηρίξει ο Χριστός τον παπά. Πηγαίνει και ο Νικηφόρος. Ούτε να τον εδεί ο παπάς. Τον επέρνουν και τον επάνε να τον εκτελέσουν. Ο Νικηφόρος να πηγαίνει κλαίγοντας δίπλα του. Συγχώρεσαι με, άνθρωπε του Θεού, συγχώρεσαι με. Εγώ έφταιγα. Και ας μην έφταιγε ο καημένος. Τίποτα ο παπάς. Σηκώνει ο Δήμιος το σπαθί και εκείνη τη στιγμή ο Θεός παίρνει τη χάρη του. Και λέει ο παπάς, γιατί θέλετε να με σκοτώσετε? Γιατί δεν δέχεσαι τους αληθινούς θεούς, αλλά πιστεύεις αυτόν τον εσταυρωμένο? Δεν αρνείσαι τον Χριστό. Τον αρνούμε, λέει εκείνος. Δέχομαι τους θεούς σας. Και να κλαίει και να φωνάζει ο Νικηφόρος. Τι κάνεις, άνθρωπε του Θεού, τι κάνεις, Άγιε του Θεού? Και γυρνάνε σε αυτόν και του λένε, εσύ γιατί φωνάζεις? Και εσύ χριστιανός είσαι δηλαδή? Ναι, λέει εκείνος, είμαι χριστιανός. Και παίρνουν τον Νικηφόρο και εκτελούν τον Νικηφόρο. Και γιορτάζουμε τον Άγιο Νικηφόρο. Να γιατί, λέει ο Απόστολος, και αν έχω τέτοια αγάπη και δώσω το σώμα μου να καεί, και αν έχω τέτοια πίστη και δώσω το σώμα μου να καεί και δεν έχω αγάπη, δεν μας θέλει ο Θεός. Στα χρόνια που είχε γίνει η Κομμουνιστική Επανάσταση στη Ρωσία, ήταν από τη μια μεριά ο Λευκός Στρατός, τον λέγανε έτσι, ο στρατός του Τσάρου, απ' την άλλη ο Κόκκινος Στρατός, ο στρατός των Κομμουνιστών. Πότε νίκαγε ο ένας, πότε ο άλλος, γινόντουσαν μάχες συνέχεια. Και σε αυτά τα χρόνια αυτού του εμφύλιου πολέμου, όταν τα αντίθετα στρατεύματα διεκδικούσαν την εξουσία, κατακτούσαν και χάνανε εδάφη για 3 χρόνια. Μια μικρή πόλη ήταν στην κατοχή των τσαρικών στρατευμάτων, έπεσε τελικά στα χέρια του Ερυθρού Στρατού. Μια γυναίκα με 2 παιδιά, 4 και 5 χρόνων, αντιμετώπισε μεγάλο κίνδυνο, γιατί ο άντρας της ανήκε στο αντίθετο στρατόπεδο του, στο στρατόπεδο του Τσάρου. Κρύβεται λοιπόν σε ένα εγκαταλειμμένο σπίτι, με την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα κατορθώσει να φύγει. Ένα βράδυ μια νέα γυναίκα, η Ναταλία, στην ίδια περίπου ηλικία με τη νεαρή μάνα, κάπου 20 χρονών, χτυπάει την πόρτα και την ερωτάει, είσαι η τάδε? Εκείνη είπε ναι. Και τότε η Ναταλία της λέει ότι την ανακάλυψαν και έρχονται να τη σκοτώσουν, και αυτήν και τα παιδιά, να την εκτελέσουν. Και προσθέτει, πρέπει να φύγεις αμέσως. Η νέα μητέρα κοιτάζει τα παιδιά της και λέει, πώς μπορώ να φύγω? Η Ναταλία, που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν ήταν παρά μια άγνωστη, εκείνη τη στιγμή έγινε ο πλησίον του Ευαγγελίου. Γύρισε στη μητέρα και της είπε, μπορείς, θα μείνω εγώ εδώ και θα πω το όνομά σου όταν θα έρθουν να συλλάβουν εσένα. Μα θα σε τουφεκίσουν, λέει η μάνα. Ναι, αλλά εγώ δεν έχω παιδιά. Και έμεινε στο σπίτι και η μητέρα έφυγε. Μπορούμε να φανταστούμε τι έγινε ύστερα. Μπορούμε να δούμε τη νύχτα να έρχεται, να τυλίγει μέσα στο σκοτάδι, στη μελαγχολία, στο κρύο και στην υγρασία εκείνο το σπίτι. Μπορούμε να δούμε εκεί μια γυναίκα να περιμένει το θάνατό της και να θυμηθούμε τον κήπο της Γεθσημανή, που κάποιος άλλος περίμενε το θάνατό του. Μπορούμε να φανταστούμε την Ναταλία να ζητά, παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο, και να συναντά, όπως και ο Χριστός, τη σιωπή του Θεού. Μπορούμε να τη φανταστούμε να γυρίζει με τη σκέψη της σε εκείνους που ίσως μπορούσε να τη στηρίξουν, αλλά που ήταν μακριά.
Οι μαθητές του Χριστού κοιμήθηκαν. Και η Ναταλία δεν μπορούσε να στραφεί σε κανέναν χωρίς να προδώσει. Μπορούμε ακόμα να φανταστούμε ότι πολλές φορές θα προσευχήθηκε τουλάχιστον η θυσία της να μην πάει χαμένη. Η Ναταλία πιθανόν πολλές φορές να διαρωτήθηκε τι θα συνέβαινε στη μητέρα και τα παιδιά όταν αυτή θα πέθαινε. Και δεν υπήρχε απάντηση σε αυτό, εκτός από τα λόγια του Χριστού. «Μίζωνα ταύτης αγάπην ουδής έχει». Κανείς δεν έχει μεγαλύτερη αγάπη από αυτή. Δίνα την ψυχήν αυτού Θεή, είπε των φίλων αυτού, όπως το να δίνεις τη ζωή σου για τους φίλους σου. Πιθανόν πολλές φορές σκέφτηκε ότι μπορούσε σε ένα λεπτό να βρεθεί ασφαλισμένη. Δεν είχε παρά να ανοίξει την πόρτα. Και από τη στιγμή που θα βρισκόταν στον δρόμο, δεν θα ήταν πια εκείνη η γυναίκα, θα ήταν πάλι ο εαυτός της. Θα ήταν αρκετό να αρνηθεί την ψεύτη και την μοιρασμένη ταυτότητα. Αλλά η Ναταλία προτίμησε να πεθάνει, να του φυκιστεί. Η μητέρα και τα παιδιά σωθήκαν. Η αγάπη, λέει ο Απόστολος Παύλος, ουδέποτε εκπίπτει. Δεν θα ξεπέσει ποτέ. Ποτέ δεν θα πάψει να υπάρχει. Γιατί τα άλλα θα πάψουν να υπάρχουν, οι άλλες αρετές. Λέει, τώρα αυτά τα τρία μας μένουν. Πίστη, ελπίδα και αγάπη. Μίζων δε τούτο η αγάπη. Μεγαλύτερη από αυτά η αγάπη. Γιατί δηλαδή, τα άλλα θα πάψουν να υπάρχουν. Ναι, θα έρθει η ώρα που και η πίστη θα εξαφανιστεί και η ελπίδα θα εξαφανιστεί. Πότε? Τώρα λέει, βλέπουμε ενεσόπτρο και ενενίγματι. Όταν θα έρθει η ώρα να σταθούμε μπροστά στο Θεό, σαν σωσμένοι, τότε τι να πιστεύουμε? Αυτό που πιστεύουμε το βλέπουμε μπροστά μας. Η πίστη πια έχει γίνει γνώση. Γνωρίζουμε το Θεό. Τότε τι να ελπίζουμε? Αυτό που ελπίζουμε, που ελπίζαμε, το κερδίσαμε. Και η πίστη θα εξαφανιστεί και η ελπίδα θα εξαφανιστεί. Η αγάπη θα παραμείνει. Γι' αυτό μίζουν τούτον η αγάπη. Ξέρετε, υπήρχαν και άλλοι τρόποι εκτέλεσης τα χρόνια του Χριστού. Γιατί ο Χριστός δέχτηκε τη Σταύρωση, το σκεφτήκατε ποτέ? Μπορούσαν να τον εκτελέσουν και με άλλους τρόπους. Για να μείνουν τα χέρια του καρφωμένα από τα καρφιά για πάντα σε μια ανοιχτή αγκαλιά. Έτσι θα είμαστε κι εμείς για τους άλλους. Να εύχεστε. Να ευχαριστήσουμε τον πατέρα του Γέροντα Νίκονα για τα ωραία πνευματικά άθη που μας έφερε από το περιβόλι της Παναγίας. Δεν θέλω να κάνω κανένα άλλο σχόλιο παρά να εκφράσουμε την ευχαριστία μας για την ευγνωμοσύνη μας. Είναι διατεθειμένος, εάν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι, να απαντήσει. Να γίνει μία έτσι μικρή συζήτηση για οποιοδήποτε θέμα νομίζει σχετικά με αυτό που είπαμε ή αν έχει και μια πνευματική ανησυχία, θα μπορεί ο πάτερ για λίγο να συζητήσει. Ήταν ένα γεροντάκι απάνω, πολύ χαριτωμένο, που τον πλησιάσαν κάτι προσκυνητές και του λένε, «Γέροντα, ποια είναι η μεγαλύτερη αρετή?» Και λέει εκείνος, «Η διάκριση». Του λένε, «Μα καλά ο Κύριος, δεν λέει ότι η μεγαλύτερη αρετή είναι η αγάπη?» «Ναι», λέει, «είναι η αγάπη, αλλά με διάκριση». Γιατί πολλές φορές τη δίνουμε εκεί που δεν χρειάζεται. Θέλουμε όλα προσοχή και προσευχή. Είπαμε ότι από αγάπη θα υποχωρούμε στον άλλον. Αλλά ότι ο άλλος μπορεί αυτό να το εκλάβει σαν ευκαιρία για εκμετάλλευση. Και τότε δεν θα πρέπει να υποχωρούμε. Πότε λοιπόν θα πρέπει να υποχωρούμε και πότε να στεκόμαστε στα πόδια μας και να τον βάζουμε στη θέση του? Σε αυτό θα μας φωτίζει η χάρις του Θεού. Δεν μπορούμε εκ των προτέρων να δώσουμε απαντήσεις.
για εκατομμύρια υποθετικές περιπτώσεις. Όταν ζούμε όμως μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, όταν εξομολογούμαστε, κάθε εβδομάδα, μια φορά την εβδομάδα, μα πάω, φορά το πετραχύλι. Αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Είμαι περήφανος. Όποιος το πει, πέφτει μέσα. Δεν είναι ανάγκη να έχεις κάνει εγκλήματα. Ποιος θα πει είμαι ταπεινός. Άμα πεις είμαι περήφανος, είμαι εγωιστής, είμαι τώρα, δεν σκέφτηκα καλά, υπερηφανεύτηκα, θύμωσα. Θα διαβάσει ο παπάς η εγωρητική ευχή να φύγεις. Όχι μια ώρα κάθε φορά. Να κρατιέστε σε αυτή την κατάσταση της ταπείνωσης. Τι είπαμε, ταπείνωση δεν είναι ως κειμένος βέρκος. Ταπείνωση είναι μέσα σου να μην βλέπεις τον άλλον εκατότερό σου και τον εαυτό σου ανώτερο. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος να ταπεινοφρονούμε, να έχουμε φρόνημα ταπεινό. Όχι συμπεριφορά ταπεινού. Σε μια θιάτσα που την... Τι είμαι εγώ η κακομοίρα να λέει. Τι ξέρω εγώ η κακομοίρα και όσα ήξερε εκείνη δεν ήξερε ο κόσμος όλος. Δεν θα ταπεινολογούμε, θα ταπεινοφρονούμε, να έχουμε φρόνημα ταπεινό. Ιδάλλως μπορείς και ξύλο να δώσεις τον άλλον και ταπεινός να είσαι. Πότε θα κάνουμε το ένα και πότε το άλλο θα μας φωτίζει η χάρη του Θεού. Αλλά να το ξέρουμε ότι η χάρη του Θεού έρχεται μόνο μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Μέσα από την προσευχή που θα κάνουμε. Από το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ με. Συνέχεια, ασταμάτητα αυτή την ευχή. Δεν έχετε να χάσετε τίποτα. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ με. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ με. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ με. Και θα βρει ο Χριστός τρόπο να στείλει το ελαιό του. Με τι τρόπο θα το στείλει, αυτό θα το ξέρει. Αυτό θα τον εκαλύψει. Αρκεί εμείς να είμαστε διατεθειμένοι να ζούμε σαν αγωνιστές χριστιανοί. Δεν θα μας σώσουν οι αρετές μας. Προσέξτε το αυτό. Αρετές έχει ο διάολος. Πήρε μια φορά ολοκαμάρι στο γέροντά μου, κατάλαβε ο γέροντας, τούτος πεπονόφλου δαπάτησε. Και πριν προλάβω να του πω τι κατάφερα, γυρνάει και μου λέει, γιατί να καυχηθούμε εμείς αγόρι μου, γιατί είμαστε, ζούμε εν παρθενία, παρθενική ζωή. Μα παρθένος είναι και ο διάολος. Αυτός και να θέλει να πορνέψει δεν μπορεί γιατί δεν έχει σώμα. Παρθένη σαν το διάολο δεν θα γίνουμε ποτέ. Μου πέσανε τα αυτιά. Γιατί να καυχηθούμε εμείς, γιατί νηστεύουμε, τρώμε λίγο. Πιο πολύ από το διάολο δεν θα νηστέψουμε ποτέ. Αυτός δεν τρώει ποτέ. Εμείς τρώμε λίγο και δεν τρώει ποτέ. Θα γίνουμε ποτέ νηστευτές σαν το διάβολο. Ποτέ. Γιατί να καυχηθούμε, γιατί αγρυπνούμε τη νύχτα. Μα ο διάολος αγρυπνεί πάντα, δεν κοιμάται ποτέ. Τι του λες μετά. Δεν θα μας σώσουν οι αρετές μας. Δεν θα μας κολλάσουν οι αμαρτίες μας. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Αναμάρτητος μόνο ο Χριστός είναι. Κανένας άλλος. Τι θα μας σώσει τότε. Ο αγώνας που θα κάνουμε για να γίνουμε όπως θέλει ο Χριστός. Ο αγώνας που θα κάνουμε για να αποκτήσουμε τις αρετές. Όχι αρετές. Ο αγώνας που θα κάνουμε για να σταθούμε σωστοί. Όχι να στεκόμαστε και να φαινόμαστε σωστοί. Αλλά αυτό θα το καταφέρουμε. Αν αποκτήσουμε μια αρετή ή μια άλλη ή μια άλλη, εάν στείλει ο Χριστός τη χάρη του, τότε το μπράβο ανήκει σε εκείνον που στείλε τη χάρη του, όχι σε εμάς. Το μπράβο σε εμάς ανήκει για τον αγώνα που κάνουμε, για τον κόπο που καταβάλουμε, όχι για το τι καταφέρνουμε. Δεν θα απογοητευόσαστε ποτέ. Ποτέ δεν θα λέτε τι έκανα, όλα τα ίδια και τα ίδια κάνω, όλα στα ίδια και στα ίδια πέφτω. Τι έκανες, τον αγώνα να μην πέσεις. Γι' αυτό θα στεφανωθείς. Όπου υπάρχει κόπος, λέει ο Άγιος Άνης ο Χρυσόστομος, υπάρχει και η πληρωμή και ο μισθός. Όπου υπάρχει αγώνισμα, εκεί υπάρχει και το στεφάνωμα. Εάν θα καταφέρουμε να νικήσουμε ένα πάθος ή όχι, δεν εξαρτάται από εμάς, εξαρτάται από τη χάρη του Θεού. Θα στείλει τη χάρη του, θα το καταφέρουμε. Δεν θα τη στείλει, δεν θα το καταφέρουμε. Δεν θα απογοητευτούμε. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα. Είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Το τι θα καταφέρουμε είναι άλλη λουδούλια. Ναι. Νομίζω είναι γνωστό, αν είναι σωστό, ότι ο διάβολος τελικά θα μας αγιάσει με τον πόλεμο που μας κάνει. Δεν ξέρω πόσο δικαιούται την αγάπη μας. Το ένα αυτό. Επειδή θα μας αγιάσει. Και το άλλο, αυτά που ζήσαμε τις τελευταίες ημέρες στις γενικές βραδίες της Αθήνας και όχι μόνο ίσως, που γίνομαι μουσουλμανία, μου θυμίζει ότι πήραμε στο σπίτι μας, φιλοξενήσαμε τον έχοντα ανάγκη και είδαμε την αξίωσή του να είναι αφεντικό. Να μας βγάλει από το σπίτι μας. Να μας βγάλει από το σπίτι μας. Ναι, η ερώτηση είναι,
Χριστιανού, ναι, και ευχών τον ιδιαίτερο στην πρώτη ευθύνη για τούτο το Ελλάδα το έργο. Ναι. Είναι δύο ερωτήσεις. Η μια είναι ότι ο διάβολος θα μας αγιάσει. Με αυτά που μας κάνει θα αγιάσουμε. Μου λέγει ένας πατέρας παραδίπλα, ή θα αγιάσουμε ή θα ξεπαγιάσουμε. Αν εμείς δεν προσευχόμαστε, αν εμείς δεν είμαστε προσεκτικοί, αν εμείς δεν είμαστε ξύπνοι, κανείς δεν μπορεί να μας σώσει. Ούτε ο διάβολος που μας δίνει ευκαιρίες να αγωνιστούμε, ούτε η διάθεσή μας η καλή. Δεν φτάνουμε. Πρέπει να είμαστε ξύπνοι. Το μυαλό να είναι στη θέση του, να μην είμαστε αφηρημένοι, να μην κοιμόμαστε όρθιοι. Γιατί έχουμε καταντήσει κυριολεκτικά ζόμπι. Κινούμενοι νεκροί. Περπατάμε και το μυαλό πετάει. Μας μιλάει ο άλλος, το μυαλό φεύγει. Διαβάζουμε, το μυαλό είναι αλλού. Κοιτάμε, το μυαλό γυρνάει. Αυτό είναι ο διάβολος. Αυτό είναι ο θάνατός μας. Εάν ο διάβολος πιάσει το μυαλό σου, τέλειωσε η ιστορία. Δεν πάει να έχεις όσες αρετές θέλεις. Πού είμαι τώρα, εκεί θα είναι και το μυαλό. Τι κάνω τώρα, τι διαβάζω τώρα, ποιος μου μιλάει τώρα, τι βλέπω τώρα. Όπου είναι το σώμα μας, να είναι και το μυαλό μας. Εάν καταφέρουμε αυτό, το χάσε το παιχνίδι ο διάβολος. Λοιπόν, εκεί χτυπήσανε τα όργανα του διαβόλου που φέρανε σήμερα την Ελλάδα εκεί που την φέρνουν. Πού? Χτυπήσανε το μυαλό μας. Να μην προσέχουμε τι γίνεται. Να μην παρακολουθούμε τι γίνεται. Να μην παίρνουμε είδηση τι γίνεται, τι συμβαίνει. Και να φτάσουμε στο σημείο να λέει ο Μίκης Θεοδωράκης, όλοι μας κορόιδεψαν όλους. Ναι, γιατί το μυαλό το δικό σου που ήτανε. Το μυαλό το δικό σας που ήτανε. Όταν γινόντουσαν αυτά που προετοιμάζανε αυτή την κατάληξη. Απλούστατα, το μυαλό μας το έχει κυριαρχήσει η απληστία και τούτο, τι διαφημίζει τηλεόραση και εκείνο και το άλλο καλύτερο και το άλλο καλύτερο. Γύρω σου γινότανε χαμός. Έλεγε κάποιος παρακολουθούσε στην τηλεόραση, χρειαζόμαστε τόσες εκατοντάδες εκατομμύρια μουσουλμάνων στην Ευρώπη. Ναι, γιατί τους χρειαζόμαστε. Διαμαρτυρήθηκε κανείς. Όπως το άκουσα εγώ, το ακούσαν και εκατομμύρια άλλοι. Αναρωτήθηκε κανείς, γιατί αυτός χρειάζεται τόσα εκατομμύρια μουσουλμάνων στην Ευρώπη. Πού είναι το μυαλό μας. Περπατάμε και το σώμα κινείται. Το μυαλό δεν βρίσκεται μαζί με το σώμα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Εάν ήταν το μυαλό στη θέση του, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ που φτάσαμε. Ο διάβολος και οι διάβολοι του κάνουν τη δουλειά τους. Εμείς τι κάναμε, λέει η Εκκλησία, τουλάχιστον μιμηθείτε τον Ιούδα. Σε ένα τροπάριο στον Όρθρο, στη Μεγάλη Εβδομάδα, ο Χριστός προσευχότανε, ίδρωνε αίμα από την αγωνία και οι μαθητές είχαν κόψει δίπλα και κοιμόντουσαν. Και ο Ιούδας ήταν ξύπνιος και έτρεχε. Ο Ιούδας τι, ή αυτοί που ροχαλίζανε. Λοιπόν, οι Σκοπιανοί φταίνει, οι Αμερικανοί φταίνει, οι Τούρκοι φταίνει. Καθόλου. Το μυαλό μας το πλούβιο φταίει. Γιατί για άλλους δεν φταίνει, αλλά φταίνε για μας. Γιατί δηλαδή πρέπει να κάνουν άλλοι για μας αυτά που μπορούμε να κάνουμε εμείς για μας και δεν τα κάνουμε. Λοιπόν, όπως τρώνεις κοιμάσαι. Αυτό είναι για το πώς φτάσαμε στην κατάληξη. Γιατί αυτή η κοροϊδία έχει γίνει και σε αυτά τα εκατομμύρια των μουσουλμάνων που έχουν έρθει στην Ελλάδα. Είχε έρθει ένας αστυνομικός στο κελί μου πριν λίγες μέρες και μου λέει στην Ήπειρο υπάρχουν ιχθυοτροφία. Στην αρχή δουλεύανε Αλβανοί. Μετά οι Αλβανοί προκόψανε, πιάσανε καλύτερες θέσεις και τώρα δουλεύουν οι Ινδοί από την Ινδία. Και συζητάει με έναν Ινδό και λέει, εγώ δεν ήξερα καν αν υπάρχει Ελλάδα. Μέσα στη φτώχεια, μέσα στην δυστυχία, μέσα στο θάνατο, εκεί πεθαίνουν από την πείνα. Το πλησιάζει κάποιος και του λέει, θέλεις να πάει στην Ελλάδα. Τι είναι αυτό. Και του λέει εκείνος, του εξηγεί, τι ωραία που είναι, τι λεφτά θα έχει, τι ωραία θα ζει και μπορώ εγώ να σου δώσω τα εισιτήρια, να πας. Και όταν πας εκεί και δουλέψεις, μου τα στέλνεις.
Ποιοι είναι αυτοί που πληρώνουν ανθρώπους να έρθουν στην Ελλάδα? Αλλά αυτό γινόταν χρόνια. Τώρα το σκεφτόμαστε. Και ήρθε ο Ιρδός και ήρθε ο Πακιστανός εδώ και κλαίει και χτυπιέται. Πακιστανός, παντρεμένος, με 6 παιδιά, άνεργος φυσικά, η γυναίκα του έχει καρκίνο κατάκητη, γυρνάει κλαίγοντας με ένα καρατσάκι και λέει ανάθεμα την ώρα που ήρθα στην Ελλάδα. Ποιος σας είπε ότι θέλανε να έρθουν στην Ελλάδα? Τους φέρανε με κάποιο πρόγραμμα και σκοπό. Οι Έλληνες όμως της Ελλάδας, πού ήταν όλο αυτό το διάστημα? Πού ταξιδεύανε το μυαλό τους? Πού γύρναγε? Και ένας φίλος μου λέει, του δίνω, λέει, 10 ευρώ τη βδομάδα, δεν μπορώ να δώσω παραπάνω. Και άλλοι του δίνουν λίγο φαΐ, παιδιά έχει μικρά. Και κλαίει και θυμάται την πατρίδα του. Και όσο είπε ότι θέλανε να έρθουν. Το άλλο, όταν ήμουν στη Γερμανία, καλώς ή κακώς τώρα αυτοί οι άνθρωποι βρεθήκαν εδώ. Και αυτοί είναι θύματα. Άσχετο αν κάποιοι άλλοι τους εκμεταλλεύονται για να καταφέρουν άλλους σκοπούς και έχουν άλλα προγράμματα. Μη φταίει το γαϊδούρι και δέρνουμε το σαμάρι. Ήμουνα στη Γερμανία και μου έλεγε ένας Έλληνας παπάς τη χαρά του. Μα πόσο χαρά είχε, δεν ξέρετε, λέει, γέροντα, τι θα πει να είσαι εδώ σε ξένη χώρα, να μην ξέρουμε πού να λειτουργηθούμε, πού να εκκλησιαστούμε. Και μας δίνανε οι Προτεστάντες τις εκκλησίες τους, μας δίνανε οι Καθολικοί την εκκλησία τους και πηγαίναμε μέσα, λέει, μου τη δίνανε για το Σαββατόβραδο και την Κυριακή και έτρεχε ο παπάς, έστεινε ένα ψεύτικο τέμπλο να κρύψει το πίσω μέρος, τον βοηθάγαν άλλοι, βάζανε εικόνες, βάζανε Αγία Τράπεζα, μια ψεύτικη, κάνανε τον Εσπερινό, κάνανε τη λειτουργία την Κυριακή και μετά τα ξαναμαζεύανε πάλι, με φόβο και τρόμο μην κάνουν καμιά ζημιά και βρουν και τον πελάτο, και μετά ή την είχαν πάλι οι Καθολικοί. Και τελικά καταφέρανε και αποκτήσανε εκκλησία. Και να κλαίνε από τη χαρά τους. Μπορούμε τώρα και έχουμε ένα.